Μηχανήματα του Δήμου Παύλου Μελά ξεκίνησαν την κατεδάφιση του εγκαταλελειμμένου κέντρου διασκέδασης του ιστορικού Καν-Καν, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακροπόλεως και Ανδρέα Παπανδρέου στην περιοχή των Μετεώρων. Για δεκαετίες αποτέλεσε τόπο αναφοράς της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης. Στην πίστα του ανέβηκαν σπουδαίοι τραγουδιστές. Πριν από 4 χρόνια, το 2017, η Δημοτική Αρχή είχε αποξηλώσει και απομακρύνει τα επικίνδυνα αμιαντούχα υλικά από το εγκαταλελειμμένο πρώην κέντρο διασκέδασης. Συνολικά αποξηλώθηκαν 750 τετραγωνικά μέτρα αμιάντου από τη σκεπή και από το εσωτερικό του κτηρίου. Με την κατεδάφιση του δίνεται επίσης οριστική λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, καθώς αποτελούσε εστία μόλυσης για την περιοχή. Κατεδαφίζουμε ένα κτίριο ετοιμόρροπο, το οποίο έχει ευαδό 1050 τετραγωνικά, από τα οποία 480 είναι του ιδιοκτήτη και τα υπόλοιπα είναι του Δήμου για πράσινο και πάρκινγκ. Το καταδαφίζει ο Δήμος γιατί δεν έχουν λεφτά οι ιδιοκτήτες και τα χρήματα θα αφαιρεθούν από την αποζημίωση που οφείλει ο Δήμος στον ιδιοκτήτη. Επικίνδυνο, ετοιμόρροπο και εστία μόλυσης από πολλούς παράγοντες. Πολύ επικίνδυνος. Πέφτανε, δηλαδή που περνούσαμε από δίπλα, πέφτανε και σοβάδες. Κάποιες φορές. Σε πάση περιπτώσει είναι ένα εγκαταλελειμμένο για 30 χρόνια. Θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει γκρεμιστεί. Οι εργασίες κατεδάφισης, οι οποίες ξεκίνησαν παρουσία των αντιδημάρχων περιβάλλοντος και πρασίνου Σάκη Λαζαρίδη και καθαριότητας και ανακύκλωση Δημήτρια Θάνατου, θα συνεχιστούν έως και την ερχόμενη Τετάρτη. Στην περιοχή βρέθηκε και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουτζίδης, ο οποίος επεσήμανε τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να δοθεί η λύση για το σημαντικό αυτό πρόβλημα που ταλάνιζε τους κατοίκους περιοχής για πάρα πολλά χρόνια. Στην επιχείρηση δράμουν μηχανήματα έργου από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και η Δημοτική Αστυνομία Δήμου Παύλου Μελά για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.